Λοιπόν, περνάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής και θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Μιχαηλίδη, τον πρώην αντιδήμαρχο του Δήμου Βέρειας και σημερινό πρόεδρο της ΚΕΠΑ, ένα από τα σημαντικά στελέχη του Δήμου Βέρειας επί σειρά ετών, για το ότι είχε την καλοσύνη να έρθει στην εκπομπή και να απαντήσει και σε γενικά ζητήματα που αφορούν το Δήμο Βέρειας, αλλά ειδικότερα σε ένα ζήτημα που προέκυψε στο τελευταίο διάστημα και το οποίο βεβαίως το ξέρει και ο ίδιος γιατί βλέπω και την επιστολή μπροστά του. Κύριε Μιχαηλίδη, καλημέρα. Καλημέρα και ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση ακόμη μια φορά να παρέσω εδώ στο Ράδιο Αλεξάνδρεια. Είναι από τις ευκαιρίες που μας δίνονται να κάνουμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις και να κουβεντιάσουμε θέματα τα οποία είναι επίκαιρα και εμείς. Και από ό,τι φαίνεται έχουμε να κουβεντιάσουμε μερικά πράγματα που είναι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτά που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα. Είδε το φως της δημοσιότητας μια επιστολή από έναν δημοτικό σύμβουλο της ίδιας ομάδας στην οποία ανήκετε και εσείς, από τον Πέτρο τον Τσαπαρόπουλο, το οποίο εμπεριλείψει, εγώ θα αναφέρω κάποια σημεία και βεβαίως εσείς μετά έχετε δικαίωμα να απαντήσετε και σε άλλα τα οποία εγώ δεν αξιολόγησα ως ισχυρά. Πρώτον, σας καταγγέλει για το ότι διεκδικείτε χρήματα από τον Δήμο τα οποία στο παρελθόν τα είχατε δωρήσει στο Δήμο και αναφέρει πέντε ονόματα, αναφέρει το δικό σας, του κυρίου Σουμελίδη, του κυρίου Μιλιόπουλου, του κυρίου Παπαστεργίου Γραμματέα της Ομαρχιακής Επιτροπής και του κυρίου Δάσκαλου. Δεύτερον, σας αποκαλεί με ένα πολύ σκληρό χαρακτηρισμό αξιολύπητους φανφαρόνους, που νομίζω ότι χρήζει μιας απάντησης. Το τρίτο, χλεβάζει την ευρύτερη παράταξη στην οποία ανήκεται ως προοδευτική εντός εισαγωγικών, που είναι μια ευθεία βολή στο γενικό κλίμα στο οποίο κινείται ο σχηματισμός σας. Και βεβαίως στρέφεται και σε βάρος της Δημάρχου εμέσως, αφήνοντας αφήσει υπενιγμούς για ανικανότητα διευθέτηση του προβλήματος. Ήθελα πρώτον να μας πείτε τι είναι το περιστατικό, ποια είναι τα πραγματικά στοιχεία κατά τη δική σας εκτίμηση και δεύτερον πώς απαντάτε στην επιστολή. Καταρχήν η μισή αλήθεια είναι χειρότερη από ένα ολόκληρο ψέμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οφείλω επίσης να πω από την αρχή ότι σε ό,τι αφορά το κείμενο της επιστολής και τις απαντήσεις που θα δώσω, εκφράζω σύσσωμα και τους πέντε συναδέλφους οι οποίοι έχουν καταθέσει την αγωγή. Να πούμε τα πράγματα με τη σειρά. Θα απαντήσω στο κείμενο του κ. Τσαπαρόπουλου, αλλά πρώτα οφείλουμε να πούμε ότι πράγματι, όταν ήμασταν υποψήφοι για το Δήμο της Βέρειας το έτος 2006, είχε δεσμευτεί η Δήμαρχος ότι δεν θα λαμβάνουν οι αιτία αποζημιώσεις αυτές που δοκιμούνται, είτε είναι αντιδήμαρχοι, είτε είναι πρόεδροι, κτλ. Καταρχήν μια απόφαση η οποία αποδείχθηκε των πραγμάτων ότι ήταν λανθασμένη και έχουμε το θάρρος να το πούμε αυτό. Και όντως δεν το πράξαμε αυτό. Θα πει κάποιος, δεν σε είναι το δικαίωμα ο νόμος να το κάνετε αυτό. Είναι και αυτό μια αλήθεια. Πλην όμως αποδείχθηκε στην πορεία ότι καταλάβαμε το λάθος που είχαμε κάνει. Γιατί εμείς λαμβάναμε πλέον μόνο τα χρήματα από το μισθό μας, από την υπηρεσία μας, και αυτά κουτσιρεμένα χωρίς επιδόματα, με αποτέλεσμα όλοι εμείς να επιβαρύνουμε τον οικογενειακό μας προϋπολογισμό. Σωστά. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Τότε λοιπόν εμείς πήραμε την δεύτερη διετία την απόφαση ότι είναι άδικο αυτό το πράγμα, μιας και τα έξοδα τα οποία ήταν προσωπικά για τον καθένα μας ήταν πάρα πολλά και αντιλαμβάνεστε και στις υποχρεώσεις των αιρετών και δύο όταν έχουν θέσεις κλειδιά. Και τη δεύτερη διετία όλοι μα όλοι ανεξαιρέτως οι αιρετοί παίρνουν τα χρήματα που δικαιούνται. Τα χρήματα που δικαιούνται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν απαντώ αμέσως σε ένα κομμάτι του κ. Τσαπαρόπουλου που μιλάει για το αναφέρει επί λέξη ηθική δέσμευση που είχαμε λάβει και λέω ότι όντως υπήρχε μια ηθική δέσμευση, αλλά αυτή η ηθική δέσμευση, αν θέλουμε να είμαστε ακριβοδίκαιοι, είχε ως αναφορά όλη την τετραετία. Γιατί λοιπόν δεν ήμασταν ηθικά, σε εισαγωγικά, γιατί είμαστε λοιπόν υπόλογοι για αυτή την ηθική μας δέσμευση, αφού πήραμε τα χρήματα όλη τη δεύτερη διετία, και να σας απαντήσω τον κύριο Τσαπαρόπουλο. Και ο Τσαπαρόπουλο λοιπόν τη δεύτερη διετία πληρώθηκε κανονικά, όπως πληρώθηκαν όλοι οι αιρετοί. Άρα λοιπόν η ηθική δέσμευση ίσχυε κατά το μισό. Αυτή είναι η μία αλήθεια. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι σε όλη την τετραετία, και πάλι αναφέρει ένα κομμάτι της επιστολής μέσα, ο κ. Τσαπαρόπουλος, ήμασταν αυτοί οι οποίοι λέγαμε ότι αυτό, από τους πρώτους και όλους μήνες φάνηκε, ότι δεν μπορούμε να το σηκώσουμε στην πλάτη μας. Έπρεπε λοιπόν να παραιτηθούμε όλοι μας, και οι δήμαρχοι μας και όλοι μας. Αν έπρεπε να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον κόσμο. Γιατί δεν μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε οικονομικά. Στελούσαμε την οικογένειά μας πράγματα. Από τον πρώτο λοιπόν καιρό ήμασταν εμείς οι πέντε και άλλοι συνάδελφοι, όπου λέγαμε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και μάλιστα, τότε κυκλοφόρησε και μία δήλωση
μετά από ένα χρόνο συγκεκριμένο, μόλις είχε ψηφιστεί ο νόμος ο οποίος έλεγε ότι μπορούν οι αιρετοί να πάρουν τα χρήματα αναδρομικά από το 7, είχε κυκλοφορήσει στην υπηρεσία κάτω μία δήλωση όπου έπρεπε να υπογράψουν οι αιρετοί ότι δεν θέλουν τα χρήματα αυτά. Εμείς λοιπόν τότε, οι 5 και ακόμα κάποιοι άλλοι, δεν θυμάμαι τα όνοματά τους, δεν είχαμε υπογράψει τη δήλωση. Γιατί? Γιατί τότε λέγαμε, αφού ούτως ή άλλως ψηφίστηκε ο νόμος, είναι ηθικό καθήκον της υπηρεσίας και το επιτάσσει ο νόμος να προβλέψει στον κωδικό, να προβλέψει τον προβλεπτικό κωδικό αριθμό για αυτά τα χρήματα. Είναι επιταγή του νόμου αυτό. Άσχετα αν τα παίρναμε ή δεν τα παίρναμε. Έπρεπε να προβλέψει λοιπόν ένα κωδικό αριθμό, να μπουν τα χρήματα μέσα στον κωδικό αριθμό και μετά θα δούμε τι θα γινόντουσαν. Και εμείς είχαμε πει το εξής. Δεν υπογράφουμε τη δήλωση ότι δεν θέλουμε τα χρήματα αυτά, να γίνει στον προβλεπτικό ένα κωδικό αριθμό για ένα έργο και τα χρήματα αυτομάτως λογιστικά να μεταφέρουν στο έργο. Ποιος το αρνήθηκε αυτό, ποιος δεν το υλοποίησε? Δεν το υλοποίησε η υπηρεσία, δεν μπορούσε να βρει τρόπο η υπηρεσία. Και το είπε και η Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το ομολόγησε η Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κ. Τσαφαρόπουλος λοιπόν είχε υπογράψει το χαρτί αυτό αβίαστα. Και εγώ ρωτώ, τα χρήματα αυτά του κ. Τσαφαρόπουλου που δεν τα διεκδικεί ή που δεν τα πήρε, μπορεί να μας πει αυτός ή κάποιος άλλος που πήγανε? Γιατί τα χρήματα, εφόσον ψηφίστηκε ο νόμος, η υπηρεσία έπρεπε να εφαρμόσει τον νόμο. Έπρεπε λοιπόν να δεσμεύει τα χρήματα αυτά. Γιατί αυτά τα χρήματα έρχονται, κύριε Καθερένη, από τους ΚΑΠ. Λοιπόν, να τα ξεκαθαρίσουμε όμως τώρα. Εσείς δικαιούστε να πάρετε κάποια χρήματα. Με τους δικούς σας λόγους, είτε από δέσμευση προεκλογική, είτε επειδή έτσι εκτιμήσατε για δύο χρόνια όσο το αντέξετε, δεν τα πήρατε τα χρήματα. Και δεν τα πάρουμε τα χρήματα. Το δεν θα πάρετε το λέτε τώρα. Είναι ένα κομμάτι το οποίο, όχι στη συζήτησή μας, τώρα το αναφέρετε, ναι. Λέτε δεν τα πήρατε. Σήμερα λοιπόν έρχεστε με μία αγωγή. Όχι, κατά... δεν είναι ακριβώς έτσι. Λοιπόν, σε όλο αυτό το διάστημα, μέχρι και πριν μερικούς μήνες, πιέζαμε την υπηρεσία να βρει τρόπο. Γιατί? Γιατί αν παρέλθει την πενταετία, τα χρήματα θα χάνονται οριστικά. Είτε για την κακόβουλο που μας κατηγορεί και ο Σταυρόπουλος να τα πάρουμε για μας, είτε ακόμη και για ένα έργο του Δήμου. Ας τα ρωτήσουμε τώρα εσείς. Λοιπόν, θα και... τα πάρετε για εσάς τα χρήματα αυτά. Να τελειώσω, θα σας πω. Λοιπόν, άρα λοιπόν εμείς το δίνουμε. Δεν θέλουμε τα χρήματα. Βρείτε κωδικό αριθμό, βάλτε τα μέσα τα χρήματα αυτά να γίνουν ένα έργο. Ωραία. Γιατί τα βλέπω νόμος. Εγώ ρωτώ την υπηρεσία, πού είναι τα χρήματα αυτά. Ο νόμος έλεγε ότι θα δοθούν αναδρομικά. Δεν τα βλέπουμε τα χρήματα αυτά. Ούτε τότε έρχεσαι να μην τα χρήματα. Πού πήγαν τα χρήματα. Ας μας πούνε πού συγκεκριμένα πήγατε. Γιατί όταν έχετε οι κάπου που επιμερίζονται. Όπως δεν είναι μορφή, εσείς δεν λέτε τώρα, δηλαδή σε βάρος του. Τα χρήματα αυτά επιμερίζονται για τους κωδικούς. Ρωτώ λοιπόν, τα χρήματα αυτά σε ποιο κωδικό αριθμό πήγανε. Εμείς το λέγαμε τότε. Και η Δήμαρχος έλεγε τότε στην υπηρεσία, βρείτε έναν τρόπο. Όχι, επισχολείται να το βάλω στο τραπέζι. Όχι, επισχολείται προς τώρα πράγματα σημαντικά. Δηλαδή σήμερα η Δήμαρχος δεν οφείλει να σας πει ότι τα δικά σας χρήματα τα χρησιμοποιήσαμε στα γενικά έξοδα του Δήμου. Τα χρησιμοποιήσαμε σε αυτό το κομμάτι. Τα χρησιμοποιήσαμε σε. Αφήνετε υπονοούμενο ότι υπάρχουν και τα χρήματά σας. Τα χρήματα αυτά, όχι, τα χρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για κάποιο λόγο, για κάποιο σκοπό. Δεν ξέρω ποιος είναι ο σκοπός. Αυτό λέω εγώ. Ότι όπως είναι αυτά κωδικοποιημένα τα χρήματα, έπρεπε αντίστοιχα κωδικοποιημένα να μπουν σε έναν αριθμό του προπολογισμού. Αν αυτό λέει. Είναι ενιαίτε και το μένε. Και το μένε είναι ενιαίτε. Όχι, δεν είναι ενιαίτε. Ο ένας και το μένε λέει, εγώ θα τα πάρω τα χρήματα. Όχι, δεν το λέει κανένας. Θα έρθει η ώρα της κρίσης και θα δούμε ποιος είναι το δίκιο. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι. Στη σημερινή λοιπόν διαδικασία. Αφού υπήρχε ο κίνδυνος να περάσει πενταετία και η υπηρεσία δεν μπορούσε να βρει τρόπο, εμείς τι λέμε σήμερα. Λέμε γιατί ο κύριος Τσαφαρόπουλος εδώ πέρα αποσπασματικά αναφέρει κομμάτια της αγωγής. Δεν αναφέρει όμως το διατάφτα της αγωγής. Το οποίο λέει το εξής, και το έχω πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο πάλι σαν εκπρόσωπος των συναδέλφων μου. Εμείς θέλουμε αύριο το πρωί ο Δήμος να βρει έναν τρόπο, να βρει έναν κωδικό αριθμό, να βάλει μέσα τα χρήματα αυτά και να γίνει ένα έργο. Τίποτα παραπάνω. Ένα έργο που να προκύπτει από τα χρήματα των αιρετών. Το συγκρίνουμε με το. Δεν επιδιώκουμε ούτε ένα λεπτό του ευρώ στην τσέπη μας. Δεν το θέλουμε αυτό. Να κάνω εγώ μια. Εάν ο Δήμος αύριο πει ότι με δημόσια ανακοίνωσή του ότι οι άνθρωποι αυτοί δώσαν 50.000 ο καθένας, συγκεντρώνονται 250.000 και για τον λόγο αυτό το έργο της πλατείας Τάδε το χαρακτηρίζουμε ότι είναι το έργο των ανθρώπων αυτών και δεν έγινε. Το έργο της πλατείας Τάδε δεν έγινε με τα χρήματα δικά μας αυτά. Ναι, λέω ένα έργο. Αύριο λοιπόν το πρωί, εμείς λέμε, αύριο το πρωί, στον προπολογισμό το οποίο θα γίνει τώρα, θα ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Ας βρουν ένα έργο μεγάλο, ένα νηπιαγωγείο, παράδειγμα, ένα παιδικό σταθμό,
Να γίνει λοιπόν από την αρχή αυτό το έργο και να πάει να γίνει μεταφράσιμο τα δικά μας. Πολύ απλό. Δεν θέλουμε ούτε μισό ευρώ στην τσέπη μας. Όχι, ένα έργο που έγινε. Αν το χαρακτηρίσει ότι είναι έργο το οποίο έγινε με βάση τις δικές σας εισφορές, σας καλύπτει. Γιατί, μα έχουν περάσει την προπολογισμή. Έχουν περάσει την προπολογισμή. Τεράστιο, αυτό λέω. Τεράστιο. Εκείνα τα έργα λοιπόν, τα χρήματα φάνηκε ότι έγιναν είτε με το Θησέα, είτε έγιναν είτε από τους ΚΑΠ, είτε από ειδή έσοδα, είτε από κάτι έγινε. Έχουν συλληφθεί, έχουν περάσει. Δεν πήγαιναν τόσο παρελθόν και λέμε άλλα πράγματα. Αυτά έχουν γίνει, ό,τι έργο έχει γίνει, κωδικοποιημένα από κάποιο κωδικό αριθμό ήταν τα χρήματα. Αυτά λοιπόν τα χρήματα θέλουμε εμείς αύριο το πρωί ή όποτε μπορεί και είπαμε το εξής επίσης. Γιατί μας λέει ο κ. Πρόεδρος να πάρουμε τα χρήματα για ιδίων όφελος. Λέμε, όποια διοίκηση από εδώ και στο εξής, ή όποια διοίκηση, η επόμενη, η μεθεπόμενη, όποτε μπορεί ο Δήμος δηλαδή οικονομικά, όποιο έργο θέλει ο Δήμος, αυτός δεν πουδίξει το έργο, ισόπωση της αξίας, τότε να το κάνει με αυτόν τον όρο. Δεν θέλουμε ούτε μισό ευρώ στην τσέπη μας. Θέλουμε τα χρήματα αυτά τα οποία ήταν δικά μας. Χάζεται τώρα και τους πέντε. Και τους πέντε, ναι. Δεσμευτικά δηλαδή. Έχω αυτή την εξοδότηση. Θέλουμε τα χρήματα αυτά λοιπόν με να πάνε σε ένα κωδικό ευρώ. Δεν θα αποκαλύψω το όνομα, αλλά ένας εκ των πέντε με βρήκε και διαζώσεις μου είπε ότι όχι, εμένα δεν με καλύπτει αυτό το θέμα. Εγώ θα πληρωθώ διότι νιώθω ότι αδικούμε, γιατί εκείνο το διάστημα κάποια άλλη χρόνια η Δήμαρχος έλεγε, έπαιρνε τα χρήματά της και εγώ δεν έπαιρνα τίποτα. Πριν έρθω εδώ, εχθές το μεσημέρι, κάνα μια συνάντηση και οι πέντε και με εξοδότησε να απόφθοψε. Ισχυρότερο ο λόγο σα. Εγώ σα λέω κρατώ την επιφύλαξη τη προσωπική μου το είπε. Και μάλιστα και δεν θα το λέω και ήταν ενώπιον των πέντε. Άρα λοιπόν οποιοδήποτε έχει κάτι διαφορετικό. Έχει ισχύει το δικό σα. Θα απολογηθεί. Άρα λοιπόν για να κλείσουμε το θέμα. Δεν επιζητούμε καμία μα καμία αμοιβή ούτε ενό λεπτού του ευρώ για μα. Όλα να πάνε στο Δήμο. Να συνεχίσω στην επιστολή. Λοιπόν, άρα λοιπόν για το κοινό αίσθημα. Αυτά είναι καθαρά, είναι ένας καθαρός, είναι η ερμηνεία του λαϊκισμού που λέει ο κύριος Τσαπαρόπουλος, ότι εμείς προκαλούμε το κοινό αίσθημα γιατί κρύβει την αλήθεια. Δεν προκαλούμε κανένα κοινό αίσθημα, δεν θέλουμε χρήματα. Και σε ό,τι αφορά αυτά που λέει ο κύριος Τσαπαρόπουλος, ότι τα δικά του χρήματα ως πρόεδρος των ΚΑΠΗ, γιατί το είχε πει αυτό στη δημοτική ομάδα, δεν ξέρω αν το είχε πει στο ραδιόφωνο σας, ότι ως πρόεδρος του ΚΑΠΗ τα δόρισε στο Δήμο, μα είναι προφανές. Δεν μπορούσε και στα πρώτα να πάρει χρήματα ως πρόεδρος του ΚΑΠΗ και θα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν μπορεί να έχει δύο αμοιβές με την ίδια λογική και εγώ ως πρόεδρος, ως αντιπρόεδρος της ΔΚΑ, της κοινοβουλής επιχείρησης τότε, τα χάσει εγώ στο Δήμο. Μα δεν δικαιούμουν να πάρω. Γιατί ήμουν αντιδήμαρχος. Μάλιστα. Ας λέμε τις αλήθειες λοιπόν. Λέει λοιπόν η παραβίαση μόνο τις ανοιχτές. Μα εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να πάρει, εκ του νόμου δεν μπορούσε να πάρει αποζημιώσεις. Έπαιρνε την αποζημίωση του πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν μπορούσε να πάρει το ΚΑΠΗ. Αυτά λοιπόν τα οποία δικαιούτο να πάρει έμειναν στο ΚΑΠΗ. Αυτά τα οποία δικαιούμουν να πάρω εγώ αντιπρόεδρος του ΔΚΑ έμειναν στον πρόεδρο του Δημοτικού. Και αντίστοιχα και οι υπόλοιποι. Έτσι. Λοιπόν, λέει ο κ. Τσαπαρόπουλος ότι δεν θέσαμε 4 χρόνια το αίτημα. Κάνει λάθος. Προφανώς ο κ. Τσαπαρόπουλος απουσίαζε σε καθημερινή βάση τις υπηρεσίες του Δήμου. Και δεν ξέρει τι γίνονταν στις υπηρεσίες παρόλο που ήταν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 4 χρόνια. Δεν ξέρει λοιπόν τι γίνονταν κάθε μέρα στην υπηρεσία κάτω που ήταν. Εναγωνίως λέγαμε βρείτε τρόπο. Βρείτε τρόπο αρκεί φορολογικά να μην με προβλημίσει. Ναι. Δεν θα επιβαίνω ακόμα με ένα ευρώ επιπλέον την οικογένειά μου φορολογικά. Μας αποκαλεί λοιπόν αξιολείπους φανφαρόνους της άλλοτε μεγάλης προοδευτικής παράταξης. Ο κύριος Τσαπαρόπουλος δεν ξέρω γιατί εμπλέκει διάφορα πράγματα και προφανώς κατά την άποψή μου αυτή η επιστολή η οποία έχει γίνει και αναφέρει αυτά που αναφέρει είναι ένας τρόπος πολιτικά να έρθει στο προσκήνιο ο κύριος Τσαπαρόπουλος. Γιατί 6 χρόνια δυστυχώς πολιτικά δεν ήταν στο προσκήνιο. Και τι θέλω να πω αυτό. 4 χρόνια δεν είχε κάποια ουσιαστική παρέμβαση στα του Δήμου. Ασκούσε τα καθήκοντά του ως πρόεδρος όπως τα ασκούσε αυτό και τα γνωρίζω η τοπική κοινωνία αν ήταν καλός ή κακός πρόεδρος. Και για 2 χρόνια τώρα που επανεκλέθηκε, για 6-8 μήνες δεν τον είχαμε δει στην δημοτική ομάδα, γιατί μας καθίδρυσε. Με το πρώτο μνημόνιο μας θεώρησε ως υποχείρια του Πασόκ και υπάρχει το 2002, μας καθίδρυσε, ξαφανίστηκε για 6 μήνες από τη δημοτική ομάδα και επανήλθε τώρα λοιπόν με αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν έψαχνε να βρει έναν τρόπο να μπει στην επιφάνεια πολιτικά. Αυτή την αφορμή δεν την πάρει ακόμα. Μάλιστα, αυτή είναι η ερμηνεία. Να ρωτήσω λίγο, η δημοτική ομάδα και η δήμαρχος κυρίως ασχολήθηκε με το θέμα και πού κατέληξε. Δηλαδή κάλεσε τον κύριο Τσαπαρόπουλο να του πει στείλετε μια. Όχι, δεν έγινε από τότε καμία συνάντηση και εγώ περίμενα να γίνει μια συνάντηση για να έρθει ο κύριο Τσαπαρόπουλο και να πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Αλλά θα ήταν φρόνιμο αν θα γίνει σύγκληση δημοτική ομάδα, θα γίνει σύγκληση δημοτική ομάδα τη τότε
εποχής. Δηλαδή τη προηγούμενη θητεία. Αυτή είναι εκείνη τη θητεία. Γιατί αυτό που εκλέχθηκε τώρα, π.χ. ο Χάρης ο Καφταράκης που εκλέχθηκε τώρα. Δεν έχει καμία εμπλοκή. Δεν έχει καμία εμπλοκή. Σωστά. Ούτε ηθική δέσμευση για αυτό. Δεν σα κάλεσε, εν πάση περιπτώσει, έστω του πέντε να σα πει ότι εδώ έχει ανακοινηθεί ένα ζήτημα το οποίο ευκαιρίζει ο Δήμο του Συνολόγου. Ο Δήμαρχο έχει πάρει την πρωτοβουλία, έμαθα. Θα μας καλέσει τις προσεχείς ημέρες να γίνει μια συνάντηση, να βρούμε έναν τρόπο να γίνει κάποιο έργο, να ονοματίσουν κάποιο έργο και να πάνε χρήματα εκεί. Άρα λοιπόν να πάρει μια απάντηση αποστομωτική ο κ. Τσαπαρόπουλος για αυτά τα οποία εδώ αναφέρει στην επιστολή του. Να πάρει λοιπόν τα χρήματα σε εκείνο το έργο και να τελειώσει η ιστορία όπως πρέπει να τελειώσει η ιστορία. Ανέμακτα εντελώς και χωρίς φαφαρονισμούς. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Τα χρήματα όλα αυτά τα χρόνια τα οποία δεν τα εισπράτατε δεν πήγαιναν για υποχρεώσεις του Δήμου. Προφανές θα τα λαπείτε, πείτε μου για ποιες. Αυτό το ξέρετε εσείς. Όχι, δεν το ξέρω εγώ. Αντιδήμαρχος. Τα θύματα αυτά πρέπει να ονομαστούν. Εφόσον ψηφίζεται ένας νόμος ο οποίος λέει ότι πλέον δικαιούνται τα χρήματα αυτά με αναδρομική ισχύ, άρα λοιπόν οφείλεις να βρεις τα χρήματα αυτά Δήμο και να τα βάλεις σε έναν κωδικό αριθμό όπως ακριβώς έρχονται. Υπήρξε μία παραγγελία από πλευράς δημοτικής αρχής. Να σας πω κάτι, έρχεται λοιπόν. Δεν διευκρίνησε το ζήτημα εάν η απέτηση των ανθρώπων οι οποίοι έφεραν τα χρήματά τους ήταν να ονομαστεί έργο να γίνει έργο και αν όχι να τους πει ότι τα χρήματά σας πηγαίνουν σε αυτούς τους κωδικούς και διαχειριζόμαστε. Να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Αν ψηφιστεί ένας νόμος από και λέει ότι οι υπάλληλοι του Δήμου δικαιούνται αναδρομικά ένα επίδομα τάδε, οφείλει λοιπόν ο Δήμος να δημιουργήσει ένα κωδικό αριθμό στον προπολογισμό και να βάλει τα χρήματα μέσα. Να κλείσουμε λίγο το πρώτο κομμάτι συμφωνώντας σε κάτι. Ότι όλη αυτή η διαδικασία όπως την διαχειριστήκατε εκθέτει ανεπανόρθωτα την δημοτική αρχή στην κεφαλή της, διότι δεν είχε την σοφροσύνη να το κλείσει το θέμα νωρίς, έστω με την απέτησή σας αυτή που θεωρώ ότι είναι και λογική, είναι και υλοποιήσιμη στην τελευταία ανάλυση. Και το δεύτερο σε ό,τι αφορά εσάς που δεν πιέσετε σε τέτοιο βαθμό που να μην φτάσετε λίγο πριν την ημέρα που δεν θα μπορείτε πλέον να καταθέσετε αγωγή και να αφήνονται υπονοούμενα στην κοινωνία τα οποία λένε ότι θέλουν να πάρουν τα λεφτά τους που εγώ επαναλαμβάνω έχω διαβεβαίωση προσωπική από κάποιον και να μην ξαναεκτεθείτε ότι αν είστε και οι πέντε να αφήσετε τα χρήματα στο Δήμο ή όχι. Υπονοούμενα αφήνονται κύριε Καστεράνη για αυτούς που θέλουν να πάρουν υπονοούμενα. Η δικιά μας η θέση είναι ξεκάθαρη και είναι και δημόσια θέση, είναι και θέση η οποία καταγράφεται μέσα στο έγγραφο το οποίο έχουν καταθέσει. Άρα λοιπόν, αυτοί που ψάχνουν υπονοούμενα θα ψάχνουν αλλού. Λοιπόν, να πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, περνάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Νομίζω ότι το θέμα αυτό το εξαντλήσαμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, κύριε Μιχαηλίδη. Εγώ θέλω μόνο να συμπληρώσω να πω το εξής, ότι δεν προκύπτει καμία δωρεά, όπως αναφέρετε εσείς, δεν έχει προκύψει καμιά δωρεά το χρημάτων αυτό στον Δήμο πριν από τη δικιά μας τη δέσμευση, την οποία θα γίνει δωρεά στην πράξη. Και επίσης με αυτή τη διαδικασία που έχουμε ορίσει εμείς. Και δεύτερο, δεν ξέρω ποιες είναι οι διαθέσεις του κ. Τσαπαρόπουλου, αν θέλει, όπως λέει, να μας να βάλει τον Δήμαρχο να μας επιπλήξει ή να μας διαγράψει ή να οτιδήποτε άλλο. Εγώ θεωρώ πάντως ότι αυτή η επιστολή ήταν μια ευκαιρία πραγματικά πολιτικής ανέλυξης του κυρίου Τσαπαρόπουλου για να πει μερικά πράγματα, να εμφανιστεί το προσκήνιο ή να βγει από μια ιστορία η οποία είναι καθαρή, να βγει πιο καθαρός, προκειμένου γιατί ενδεχομένως να θέλει ο άνθρωπος να έχει άλλες πολιτικές φιλοδοξίες, να θέλει να κατέβει για δήμαρχος της Βέρειας, ότι ακούγεται, φημολογείται αυτό, ή να έχει κουτσίσει το όνομά του από διοικητή του νοσοκομείου, ή πάση δεν ξέρω για ποιους λόγους δικούς του θέλει να το κάνει αυτό το πράγμα. Πάντως, νομίζω ότι ήταν πολιτικό ατόπιμο η δικιά του επιστολή. Και ήταν άσχημο αυτό να χτυπήσει ένα μέλος της δημοτικής ομάδας, μέλη της δημοτικής ομάδας, άδικα και σκληρά με σκοπό δεν ξέρω ποιο πραγματικά. Να ρωτήσω λίγο τώρα, μπορείτε να συνεπάρξετε στην ίδια δημοτική ομάδα με κάποιον που σας δουλεύει? Εγώ προσωπικά όχι. Εγώ δεν μπορώ να συνεπάρξω και μάλιστα θα μπορούσε να γίνει κάτι αυτό που λέτε εσείς, αλλά ο κύριος Τσαπαρόπουλος φρόντισε ακόμα και μία μέρα πριν τις δημοσιευτές του Δημοθέσεως να διαχωρίσει τη θέση του. Ο οποίος δήλωσε ότι εγώ δεν πρόκειται να ψηφίσω κανένα μέλος επιτροπής το οποίο έχει κάνει αγωγές στο Δήμο. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται να συνεπάρξουμε και είναι προφανές ότι ακόμα και στον τομέα ευθύνης μου ή άλλων συναδέλφων, αν κατεβάσουν ένα θέμα το οποίο είναι απόλυτα υπηρεσιακό, απόλυτα σύνομο, δεν θα πάρει την ψήφο του κ. Τσαπαρόπουλου. Εκτιμώ. Αλλά προφανέστατα δεν μπορούμε να συνεπάρξουμε. Τώρα βλέποντας αυτή την κατάσταση. Δεν αγαπιόμασταν και πολύ. Ναι. Εντάξει, δεν ήταν σχέδιο. Εξάλλου, σας είπα, ήρθε μας καθίβρισε ως λες και ήμασταν εμείς οι εκφραστές ή αν θέλετε αυτοί οι οποίοι προκάλεσαν το μνημόνιο, αυτοί οι οποίοι ψήφισαν το μνημόνιο, αυτοί οι οποίοι επέβαλαν τα μέτρα. Και σήμερα λοιπόν, τι κάνει η Δημοκρατική Αριστερά με το παθό το οποίο έβριζε ο κ. Τσαπαρόπουλος. Συμπλέγουν μαζί με την Δημοκρατία.
ή έχω διαφορετική άποψη. Μάλιστα. Τώρα η γενική εικόνα την οποία παρουσιάζει ο Δήμος και ιδιαίτερως όχι ο Δήμος ως πολιτικός φορέας, αλλά η δημοτική σας ομάδα σας καλύπτει, είστε ικανοποιημένοι από αυτό που παρουσιάζετε προς τα έξω. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι ένα περιστατικό. Εγώ λέω την γενική σας εικόνα που εμφανίζεται προς τα έξω. Σε ό,τι αφορά τι, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του Δήμου. Η λειτουργία του Δήμου, την προώθηση των έργων, την εικόνα που παρουσιάζεται ως δημοτική ομάδα πλειοψηφού σας στο Δήμο προς τα έξω, στην κοινωνία, την στάση της Δημάρχου στα σοβαρά ζητήματα, είστε ικανοποιημένος από τη γενική αυτή εικόνα. Σε ό,τι αφορά τη δημοτική ομάδα. Θα αρχίσω από εκεί. Η δημοτική ομάδα απαρτίζεται από 25 δημοτικούς συμβούλους, ο οποίος έχει ο καθένας τη δικιά του φιλοσοφία, τη δικιά του πρακτική, τις δικές του φιλοδοξίες, το δικό ταπεραμέντο. Και είναι πολύ δύσκολο να γίνει σύνθεση αυτών των 25 ανθρώπων. Πόσο δε μάλλον όταν έχει περάσει ο καιρός, έχουν προκύψει διάφορα ζητήματα, δεν είχε δέσει καλά το γλυκό από τότε. Άρα λοιπόν σήμερα δεν μιλάμε για δέσιμο. Υπάρχει πρόβλημα στη δημοτική ομάδα του Δημάρχου και αυτό νομίζω είναι σαφές. Είναι φανερό. Δηλαδή, αν θα σας πω εγώ τώρα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, θα μου πείτε εντάξει, ότι σας κοροϊδεύω. Υπάρχει πρόβλημα. Και το οποίο πρόβλημα είναι θέμα συνοχής. Τώρα, εάν η Δήμαρχος βρει τη μαγική συνταγή να μπορέσει να συνδέσει αυτά εδώ πέρα τα ονόματα, τις προσωπικότητες, τους αιρετούς μεταξύ τους για να γίνει κάτι καλύτερο, αυτό δεν μπορώ να σου το πω. Θα φανεί στην πορεία. Σήμερα λοιπόν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Υπάρχει πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την δημοτική αρχή προς τα έξω, σε ό,τι αφορά το κομμάτι των έργων ή οτιδήποτε άλλο θέλετε, είναι προφανές ότι όταν υπάρχει ένα μείζον ζήτημα που αφορά την οικονομική κατάσταση της χώρας και αυτό μεταλαμβαδεύεται στους Δήμους. Ουσιαστικά υπάρχει ένα έντονο οικονομικό πρόβλημα, δεν μπορούν να γίνουν και πολλά πράγματα. Πάντως εκεί σας απαλλάσσει η κοινωνία. Δηλαδή η γενική δυσκολία του κράτους δεν επιβαρύνει εσάς, δεν φταίτε εσείς, αλλά όμως εκεί που έχετε τα χρήματα, παραδείγματος χάρη σήμερα πάλι κυκλοφορεί το σενάριο έντονα τις τελευταίες εβδομάδες ότι η γέφυρα ακούς και ο καρκινοπατή. Δεν θα γίνει. Ισχύει, δηλαδή εκείνο δεν έπρεπε να ολοκληρωθεί που δεν σχετίζεται με κρατικό προϋπολογισμό. Εγώ τεχνικός δεν είμαι, αλλά θα σας πω κάτι. Σε ό,τι αφορά τη γέφυρα ακούσιου, εκτιμώ ότι είχαμε πιστεί ως δημοτική αρχή, από τα λεγόμενα της Δημάρχου και των Δημάρχων Τεχνικών, ότι το έργο με κάποια καθυστέρηση θα ολοκληρωθεί. Και δεν είμαι ευκολόπιστος, αλλά θεωρώ ότι σαν τεχνικός ο κύριος Λαζαρίδης και οι Δήμαρχος όσοι έχουν την επιστασία αυτού του έργου και συνομιλία με τους εργολάβους και με την υπηρεσία, ότι μας λένε την αλήθεια και έτσι είναι, έτσι πιστεύω. Άρα λοιπόν, προχθές διάβασα ένα δημοσίευμα, είδα και μόνος μου ότι υπάρχει μια εντατικοποίηση σε ό,τι αφορά το ρυθμό των έργων, του έργου. Άρα λοιπόν, καλόπιστα δέχομαι και ότι το έργο μπορεί να έχει καθυστερήσει αρκετά, με ό,τι δυσκολίες αντιμετώπισε ο εργολάβος ή τερτύπια, εν πάση περιπτώσει, θα ολοκληρωθεί. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα ζητούμενο. Είναι ο χρόνος. Πότε θα ολοκληρωθεί. Εντάξει, δεν είμαστε και αξιόπιστοι στην κοινωνία για το έργο, γιατί είτε αν θέλετε από δικές μας αστοχίες ή της υπηρεσίας ή ακόμα και από την ανεκανότητα του ενδεχομένου του εργολάβου να υλοποιήσει το έργο, φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εξετέθη ο Δήμος. Εξετέθη ο Δήμος. Πάντως, αν πάρουμε την συνολική εικόνα του Δήμου, αφήστε τώρα, εγώ προσωπικά έχω και μπορεί κάποιος να πει ότι δεν μπορείς να είσαι αντικειμενικός γιατί είσαι αρνητικά διακείμενος προς τον. Αν εξαιρέσεις το έργο της ανάπλασης, του οποίου τα αποτελέσματα περιμένουμε να δούμε για να τοποθετηθούμε. Δεν ξέρουμε αν είναι θετικά ή αρνητικά, θα περιμένουμε για να είμαστε. Εκεί δεν υπήρχαν τα χρήματα. Εκεί δεν υπήρχαν τα χρήματα. Υπήρχαν τα χρήματα. Εκεί γιατί λοιπόν το έργο γίνεται. Δεν είναι λοιπόν θέμα μόνο αν θέλετε όπως το βάζουν κάποιοι ανικανότητες δημοτικής αρχής. Και εκεί υπήρχαν τα χρήματα και δεν πάρουν τα χρήματα. Είναι θέμα εργολάβου. Ο εργολάβος είναι νοικοκύρης. Ναι, η ανικανότητα της δημοτικής αρχής εστιάζεται στο ότι δεν πιέζει τον εργολάβο σύμφωνα με τις συμβάσεις του υπεύθυνου να υλοποιήσει το έργο. Αυτό δεν λέμε ότι θα πάει δήμαρχος αλλήμον να βγει και να πιέζει. Οι πιέσεις έχουν γίνει σε προσωπικό επίπεδο, αλλά από εκεί και μετά ξέρετε υπάρχει και ο κίνδυνος. Δεν είναι και ότι καλύτερο να έχεις ένα εργολάβο που κάνεις να τον κηρύσεις έκτοτο και ουσιαστικά να πας σε μια ατέρμονη υπολογόρα διαδικασία. Δεν είναι ότι καλύτερο αυτό. Δεν ήταν καθόλου εύκολο στον Πασόκ να ψηφίσει υπέρ της παραπομπής του Κωνσταντίνου. Αλλά αν η κατάσταση είναι τέτοια, δυστυχώς το προσωπικό πάει στην άκρη και μπαίνει στη μέση του πολιτικού. Τι να κάνει. Παραλαμβάνω ότι υπήρχε η δέσμευση από την Δήμαρχο και από τα Δήμα Τεχνικών ότι το έργο καθυστερημένα όπως προέκυψε από τα γεγονότα. Θα γίνει. Στις προσεχείς εκλογές, εάν η Δήμαρχος επιθυμεί και τρίτη ευκαιρία για να δείξει στο Δήμο της Βέρειας τις δυνατότητές της, θα συμμετείχατε δηλαδή σε ένα σχήμα ή το Δήμο? Να πω το εξής, γιατί αυτό το έργο μπαίνει και έτσι και διαμορφώνεται διαφορετικά από πολλούς. Οι επόμενες εκλογές είναι σε 1,5 χρόνο. Άρα λοιπόν ζητάτε έναν μητρολόγο να κάνει πρόληψη καιρού σε 1,5 χρόνο. Μα όχι, ζητάω από έναν ο οποίος συμμετέχει σε ένα σχήμα. Δεν θα σε απαντήσω λοιπόν με ημερομηνία. Θα σας πω το εξής, ότι ο πολιτικός κόστος είναι τεράστιος.
μπορεί η Δήμαρχος στο τέλος της θητείας της να αποφασίσει να μην ξανακατέβει. Μπορεί η Δήμαρχος να θελήσει να πάει σε μία άλλη, σε ένα άλλο όργανο. Εάν πάντως η Δήμαρχος υπό αυτές τις συνθήκες, έτσι όπως είναι σήμερα, η Δημοτική Ομάδα, το έργο, σας απαντώ για σήμερα λοιπόν, εάν η Δήμαρχος σήμερα, αν αποφασίσει να ξανακατέβει και οι τότε συνθήκες είναι τις σημερινές, όχι, δεν θα είναι υποψήφιος. Το λέω με ποια λογική, ότι η γενική εικόνα με βάση την οποία τοποθετείται κάποιος, προφανώς είναι η μέχρι σήμερα η εικόνα που έχει διαμορφωμένη. Αύριο, αν εμφανιστεί για παράδειγμα. Μπορεί η Δήμαρχος να λειτουργήσει πυροσβεστικά, διορθωτικά και να αλλάξει πολλά πράγματα. Τότε λοιπόν δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αλλά με τα σημερινά δεδομένα, όπως έχει δημορφωθεί η εικόνα στη Δημοτική Ομάδα, αν θέλετε, στην λειτουργία μας κτλ., όχι, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Λοιπόν. Και πάση περιπτώσει, να σα πω κάτι, κύριε Καθένα, μετά από 12 χρόνια σε ένα όργανο, νομίζω ότι πλέον το να είσαι 16. Είναι υπερβολή. Είναι να σε 20. Εγώ δεν κατέβηκα για να γίνω δημοτικός σύμβουλος καριέρας. Ναι, καλά, το υπάρχει όμως μια διπλή φιλοσοφία που λέει ότι ένα καινούριο σχήμα πρέπει να απαρτίζεται από δύο ομάδες. Από την ομάδα των έμπειρων, οι οποίοι θα αποτελέσουν, αν θέλεις, ναι, έγινε το αντιπολίτευμα. Ναι, και την ομάδα των νέων, οι οποίοι θα μετέχουν για να αρχίσουν. Δεν μπορεί να πούμε ότι σε κάθε εκλογή θα μετέχουν στους παλιότερους. Δεν έχω τη διάθεση να παίζω το ένα κομμάτι της πίτας, να είμαι μονίμως ο παλιότερος για να μπουν οι νεότεροι. Όχι, το λέω με την έννοια της συμμετοχής και παλιότερα. Έγινε λοιπόν αυτό. Ήμουν 8 χρόνια δημοτικός σύμβουλος, άρα λοιπόν θεωρούμενα σε εισαγωγικά παλιός ή αν θέλετε έμπειρος αυτοδιοικητικά. Ήμουνα ξανά υποψήφιος, παντρεύτηκε η μαγιά του παλιού και του καινούριου, τώρα προέρχεται και άλλοι συνάδελφοι. Εάν λοιπόν αυτό το σχήμα συνεχίσει να λειτουργεί έτσι και θέλει η Δήμαρχος να κατέβει με τις ίδιες συνθήκες, τότε λοιπόν αυτοί που έχουν πει τώρα θα είναι παλιοί και μπορεί να παντρευτεί το παλιό με το καινούριο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μιχαλίδη, σε ευχαριστήσω πολύ. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Βέβαια, θα έχουμε χρόνο μπροστά μας, θα τα συζητήσουμε και πάλι, γιατί όπως λες, το έργο αυτό που θα παραχθεί από εδώ και πέρα θα αποτελέσει και τον λόγο, εάν δεν η πορεία λοιπόν, όχι μόνο η προσωπική μου, αλλά θεωρώ και αρκετών ακόμα συναδέλφων οι οποίοι θα ασχοληθούν στην πορεία με την αυτοδιοίκηση, θα έχει να κάνει με πολύ μεγάλο συμβόλαιο, με μεγάλο βαθμό από την ροή και την εξέλιξη αυτής της δημοτικής αρχής. Είναι σαφές. Τώρα, σε ό,τι αφορά, για να πω για αυτό, σε ό,τι αφορά διάφορα κουτσομπολιά δημοσία. Το είπα με βάση αυτό, ότι κυκλοφορεί για παράδειγμα. Ότι είναι ο τάδε υποψήφιο δήμαρχο και αυτό συνέφαγε μαζί του, άρα λοιπόν είναι υποψήφιό του. Ή ο τάδε, ο Δίνα είναι εν δυνάμει υποψήφιο δήμαρχο, ο τάδε έπιε καφέ μαζί του, άρα λοιπόν θα είναι μαζί του. Εγώ δήλωσα και είπα το εξή. Είμαι μέλο αυτή τη δημοτική παράταξη, ακόμα και αν διαφωνώ πολιτικά σε πολλά ζητήματα και διαφωνώ πολιτικά. Οφείλω να την υπηρετήσω μέχρι το τέλος της πίεσης, γιατί από εκεί και έτσι εκλέχθηκα από τον λαό της Βέρειας, τον κόσμο της Βέρειας. Από εκεί και μετά, τι ακριβώς θα γίνει, θα προσδιοριστεί σύμφωνα με τις συνθήκες. Πάντως, υπάρχουν και φαινόμενα στη δημοτική σας ομάδα, μέλη της δικής σας δημοτικής ομάδας, να κυκλοφορούν με υποψήφιο πολιτικά απέναντι χώρου και να προπαγανδίζουν τη δική του υποψηφιότητα. Βέβαια, θα μου πεις τώρα τα έχουμε δει όλα. Ο καθένας θα κριθεί από το έργο του και από αυτά τα οποία πράττει. Αν λοιπόν, να σας πω και εγώ το εξής. Υπάρχει ο Χ, ο οποίος κατεβαίνει, δηλώνει θα κατέβει με ένα αντίπαλο εισαγωγικά σχήμα. Υπάρχει ο Ψ, ο οποίος είναι μέσα στη δημοτική μα διαλογή, θα κάνει το δημοσίευμα και να γίνει. Υπάρχει ο Ιξ, ο οποίος λέει ότι εγώ μπορεί να κατέβω, μπορεί να μην κατέβω, εδώ τι θα κάνω. Υπάρχει ο Δέντρο, ο οποίος λέει θα πάω σπίτι μου. Που λέει είστε πολιτική φανφαρόνη. Αυτό το πράγμα όμως όλο πρέπει να λέγεται. Και υπάρχουν αυτοί και οι άλλοι, οι οποίοι υποτίθεται αγάπησαν πολύ αυτή τη δημοτική ομάδα, λένε τις κορώνες τους και στο τέλος αυτοί οι οποίοι λένε τις φανφάρες και τις κορώνες θα είναι ουσιαστικοί δήμαρχοι στο τέλος. Μάλιστα. Ίσως με άλλους σχηματισμούς, ίσως με άλλες συνθήκες. Πάντως η γενική εικόνα, γι' αυτό αναφέρθηκα και δεν ήθελα να μπούμε σήμερα σε επιμερισμό των έργων και σε αναλυτική παρουσίαση αυτών, η γενική εικόνα που παρουσιάζεται προς τα έξω είναι ακριβώς αυτή που περιγράψατε. Ότι δηλαδή έχουμε άθροισμα όλων των ειδών. Έχουμε και αυτούς οι οποίοι δίθεν υπεραγαπούν την ομάδα αλλά την παχαιρώνουν. Έχουμε αυτούς οι οποίοι είναι στην ομάδα και φτύνουν τους άλλους βρίζοντάς τους. Έχουμε αυτούς οι οποίοι είναι στη δημοτική ομάδα και πηγαίνουν το απέναντι με το καινούριο σχήμα που θα δημιουργηθεί. Είναι πολύ εύκολα, είναι πάρα πολύ εύκολο. Και είναι καλό που τα λέμε αυτά. Μα πατήσει κανένα και καμία αγωγή για το ότι λέμε ομάδα δηλαδή. Ναι. Μόνο ομάδα δεν μπορεί να είναι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολο το να βγει κάποιο σήμερα να κατηγορήσει κάποιο. Εγώ θα μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου. Με όλε τι πολιτικέ αντιθέσει τι οποίε έχω.
με όλες τις πολιτικές διαφωνίες που έχω. Προκαλώ λοιπόν τον οποιοδήποτε, ακόμα και όταν υπήρχε και έντονο, είτε αν θέλετε φραστικά είτε πολιτικά έτσι, αντιπαράθεση με την Δήμαρχο ενώπιον της Δημοτικής Ομάδας. Προκαλώ λοιπόν κάποιον να μου πει στα 12 χρόνια ένα λεπτό απουσίας με το Δημοτικό Συμβούλιο ή μία ψήφο η οποία ήταν ψήφο αντιπολίτευσης προς την διοίκηση. Προκαλώ. Ενώ κάποιοι άλλοι έχουν μάθει να μην εμφανίζονται στα Δημοτικά Συμβούλια. Εγώ, εσείς το είπα το χειμώνα. Να λείπουν 6 μήνες, όχι φυσικά, γιατί εγώ το πήγα στην αρχή. Να λείπουν 6 μήνες, να έχονται όποτε θέλουν στις 11-12 τη μία το βράδυ, να φεύγουν μετά από 10 λεπτά, να παλεύει την πολιτική μα να βρει πλειοψηφία 21 ψήφων να περάσει ένα θέμα το οποίο είναι θέλει αυξημένη πλειοψηφία, να μετριόμαστε μεταξύ μας με τα μάτια, να κοιτάμε αν την ψηφίσει αντιπολίτευση, όταν δικά μας τελέχη, για τους δικούς τους λόγους. Εκτός αν είναι σοβαροί αυτοί οι λόγοι, αλλά σοβαρός είναι μία, είναι δύο, δεν είναι πάντα. Απουσιάζουν από τα δημοτικά συμβούλια. Και στο φινάλε, εμείς λοιπόν εκλεγήκαμε και αυτός που είναι απλός δημοτικός σύμβουλος, αν μη τι άλλο, μία φορά το μήνα να είναι εκεί απίκο, να λέει την άποψή του, να ψηφίσει στο παράθυρο της πόλης. Μία φορά το μήνα. Δεν συζητώ για επιτροπές ή οτιδήποτε άλλο. Έστω αυτό. Αυτή είναι λοιπόν η υποχρέωση, η ηθική και η πολιτική, αν θέλετε, και η υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία να λειτουργεί ένα δημοτικό σύμβουλο. Μάλιστα, κύριε Μηχανίδη, σε ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε τους ακροατές που είχαν την υπομονή να μας ακούσουν μέχρι τώρα.